Κάποιος άλλος. Φίλε. Για τις φιλοσοφίες, εγώ δεν ξέρω, η άλλη καλύφθηκα φίλος, όχι μόνο για τον Πλάτωνα, για όλες τις φιλοσοφίες, για όλες τις θεολογίες, για όλες τις επιστήμες και για πολλά. Αλλά μια πορεία που είναι για τις θρησκείες. Βέβαια, όλοι είμαστε χριστιανοί, ο Χριστός είναι το ζωντανό, ο ζωντανός Θεός, ας το πούμε. Για μας, για κάποιους άλλους δεν είναι ακόμα. Με τις άλλες θρησκείες μπορούμε... Εχθές γι' αυτό είπα. Για μένα. Γιατί κάποιοι ακόμα δεν τον θέλουν. Μπορεί αύριο να τον θέλουν, σήμερα δεν τον θέλουν. Ή δεν τον ξέρουν, ή δεν τον γνωρίζουν. Εγώ δεν ξέρω, έχουμε συζητήσει μαζί. Ναι, ναι. Λοιπόν, Χριστό, με τον Χριστό. Για τον Χριστό, πάντα, ας πούμε, είχα την εκτίμηση, την αγάπη. Ωραία. Ναι. Είχα μια αμφιβολία για. Ξέρεις, τώρα... Με τις θρησκείες, ποιο είναι το ερώτημα τώρα. Ναι, αν μπορούμε τις άλλες θρησκείες να προσεγγίσουμε, ας πούμε, αυτό που προσεγγίζουμε τον Χριστό. Άκουσε, αυτό που είπε ο φίλος μου. Προσεγγίζει το πριν ο φίλος μας που μας ρώτησε για τον Πλάτωνα. Αυτός ο άνθρωπος έχει σπουδαίο, κάτι σπουδαίο πετύχει. Η αγάπη του έχει ρίζα του τον Πλάτωνα, την μόρφω, τους λόγους του Πλάτωνα. Αν αυτό τον βοηθάει και τον καλλιεργεί και τον αφυπνίζει και με δέχεται, γιατί ο τρόπος που εγώ του μίλησα ήταν αντίθετος από αυτά που έχει μέσα του. Κι όμως και το δέχτηκε και ούτε θύμωσε εναντίον και ίσως υπάρξει πιο καλός φίλος μου από πολλούς που δέχονται τον Χριστό. Τι θέλω να πω με αυτό. Αν εσένα σε βοηθάει μια άλλη θρησκεία, αν εσύ έχεις γεννηθεί στην Κίνα, στην Ινδία, δεν ξέρω πού, και η θρησκεία σου σε βοηθάει να γίνεις άνθρωπο, πνευματικό, αφυπνισμένος άνθρωπος, είσαι με τον Χριστό, είσαι με μένα. Αν εσένα σε βοηθάει ο Πλάτωνας ή σε βοηθάει ένας από τους φιλοσόφους τους παλιούς που μου άρεσαν και μου αρέσουν, είναι ο... Βοήθησέ με, Μερολέ. Κάποιον από τους φιλοσόφους που συχνά μιλάω. Είδατε, θα σας πω μια ιστορία. Θα το θυμηθώ. Ελπίζω να το θυμηθώ. Δίδασκε ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος και τον θαύμαζε ο κόσμος. Ήτανε τότε νέος ιεράρχης και τον θαύμαζε γιατί μιλάγε υπέροχα. Και σε κάποια στιγμή εκεί που τον θαύμαζαν, είδε ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος ότι τον θαυμάζει το πλήθος. Και ξαφνικά έχασε τη σκέψη του, τη ροή των σκέψεών του. Και το ομολόγησε μπροστά στο πλήθος και λέει: «Παιδιά, εσείς με θαυμάζετε, αλλά μόλις εγώ τώρα ξέχασα τι ήθελα να σας πω». Αυτό έπαθα και εγώ τώρα. Λοιπόν, πάντως να ολοκληρώσω. Την απάντηση. Αν έναν άνθρωπο τον βοηθάει η δική του θρησκεία ή έχει γεννηθεί σε μια άλλη θρησκεία, τι θα του πούμε τώρα, δεν και καλά γίνε χριστιανός, θα του το πούμε και αυτό αν φτάσει στην ωριμότητα. Όμως μέχρι τότε, θα βοηθηθεί από όπου μπορεί, από την επιστήμη. Κάποιοι βοηθούνται, από την πολιτική κάποιοι άλλοι, από τη φιλοσοφία, από τη δική του θρησκεία. Αν όμως ξυπνήσει και πει στην αγάπη, πραγματικά, τότε ανήκει στον Χριστό, τότε ανήκει στον Θεό. Γι' αυτό είπε, στο ερώτημά σου έχει απαντήσει πιο ωραία ο ίδιος ο Χριστός που είπε στη Βασιλεία του Θεού, δηλαδή μέσα στο πνεύμα μου, στην αγάπη μου, θα υπάρξουν πολλοί άνθρωποι από όλα τα έθνη. Δεν είπε. Και μάλιστα εβεβαίωσε για μία γυναίκα η οποία ήταν βασίλισσα και αυτή έσφαζε παιδιά και έκανε μεγάλες θυσίες σε ψεύτικους θεούς. Και βεβαίως ότι αυτή θα μπει στη Βασιλεία των Ουρανών. Ξέρετε γιατί? Γιατί όταν αυτή συναντήθηκε με τον σοφό βασιλιά των τότε Ισραηλιτών, τον Σολομώντα, τι είπε ο Σολομώντας, αν οι θεοί σας απαιτούν να σφάζω ανθρώπους, παιδιά, για να είναι ευχαριστημένοι, με συγχωρείτε, δεν τους θέλω τέτοιους θεούς. Δεν τους θέλω. Προτιμώ να είμαι εχθρός αυτών των θεών. Και τότε ξύπνησε η γυναίκα και έδωσε εντολή σε πολλά πλήθη. Είχε υπό την εξουσία της μεγάλα βασίλεια. Είπε, τέλος της θυσίας, δεν θα ξανασφάζεται άνθρωπος. Και αυτό ήταν σπουδαίο. Και γι' αυτό βεβαίως ο Χριστός για αυτή την απόφαση που άκουσε τη σοφία του Σολομώντος είναι στη βασιλεία μου. Αυτή είχε ζήσει πολλά χρόνια πριν τον Χριστό.
Άρα, ποιος θα τολμήσει να πει ότι ένας φιλόσοφος, ένας οποιοσδήποτε, είτε γνωστός είτε άγνωστος, που ξύπνησε στην κορυφή του πνεύματος, που ανέβηκε στο όρος της αγάπης, δεν θα είναι μέσα. Αν αυτός ξύπνησε από τον Πλάτωνα, καλά κάνει. Και αν αυτός ξύπνησε από τον Όσο, καλά κάνει. Και αν αυτός ξύπνησε από τον Δεσπότη, κάνει καλύτερα. Και αν αυτός ξύπνησε από την πίστη του, τελειοποιήθηκε. Και αν η πίστη του δίπλα σου, υπάρχει ένα πλότερ, το οποίο γράφει ότι όταν η πίστη είναι εκτός αγάπης, είναι μαχαίρι στα χέρια τρελού ανθρώπου. Και γράφει και κάτι άλλο, αγάπη χωρίς πίστη, όρημη στην αγάπη, είναι δηλητήριο για την ψυχή. Προβληματιστείτε λίγο. Πολλοί φιλόσοφοι διδάσκουν την αγάπη χωρίς πίστη. Αυτό η αγάπη δεν τελειοποιεί. Αγάπη όλα έχουν και τα ζώα έχουν. Όλα γύρω μας είναι αγάπη. Αλλά δεν είναι όλα γύρω μας πίστη. Υπάρχουν πιστοί άνθρωποι στον Χριστό, υπάρχουν πιστοί άνθρωποι στον Βούδα, που κάνουν πράξεις που ποτέ δεν θα τους έκανε ούτε ο Βούδας ούτε ο Χριστός. Υπάρχουν άνθρωποι που αγαπούν τον Πλάτωνα, καλέ μου φίλε, αλλά μπορούν να σε δαγκώσουν. Εσύ απλά έχεις βελτιωθεί. Και είναι καλό. Αν βελτιώθηκες από τον Πλάτωνα, σε παρακαλώ, ο ίδιος ο Πλάτωνας έμαθε να βελτιώνεσαι και από μένα. Αυτή είναι η απάντηση. Από όπου μπορεί ο άνθρωπος, γι' αυτό είπα το βιβλίο, ανήκει σε όποιον το αγαπήσει. Είσαι με τον Πλάτωνα, βοηθήσου. Είσαι με τον Χριστό, βοηθήσου. Είσαι βουδιστής, βοηθήσου. Και θα δεις τον δρόμο. Λάβε. Πάρε. Ζήσε. Βεβαίωσα ότι ο λόγος του βιβλίου είναι λόγος που δεν σταματάει τη γνώση. Που δεν σταματάει την αυτογνωσία. Που δεν σταματάει την αλήθεια. Δεν σε σταματάει σε μία αλήθεια, αλλά σε πάει πιο ψηλά από όλα αυτά. Σου δίνει αυτογνωσία ζωής, σου δίνει αλήθεια ζωής, σου δίνει γνώση που οδηγεί στη ζωή. Αυτό βεβαίως την αλήθεια.